Δεν είναι από τα ευχάριστα πράγματα αυτά να μην μπορείς να μετέχεις ουσιαστικά σε μια διαδικασία που σε ενδιαφέρει πολύ και με ενδιαφέρει η σημερινή διαδικασία πάρα πολύ. Αλλά είναι και υποχρεώσεις μας πολλές φορές διπλές, έπρεπε να είμαι και στην αίθουσα. Μη μπορώντας να μετάσχω στην τελευταία διαδικασία, δεν μπόρεσα εξ αντικειμένου να συμβάλλω και με τη δική μου τοποθέτηση, που ενδεχομένως και ίσως να προσέθετε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία και να επηρέαζε έτσι ή αλλιώς την απόφασή μας. Έτσι, εξ αντικειμένου, επειδή τώρα δεν μπορώ να κάνω μια τέτοια τοποθέτηση, να περάσω πέρα και μακριά από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η συζήτηση, εξ αντικειμένου θα τοποθετηθώ πάντα σε σχέση με το πώς τοποθετήθηκε ο συνάδελφός μου, ο κύριος Δανέλης. Διότι έλειπα στη φάση και δεν μπορώ να έχω προσωπική κατάθεση γνώμη. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Λοβέρδος τελευταίος. Κύριε Πρόεδρε, κρατήστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την παρατήρηση που έγινε από τον κύριο Μεϊμαράκη, ότι αυτά είναι σωστό για να μην φύγουμε πρόσωπα και δημιουργούνται και παρεξηγήσεις όπως αυτή που κάνατε και προηγουμένως εσείς όταν είπα για τον κύριο Μουλόπουλο. Αυτά έπρεπε να γίνουν με διαβουλεύσεις των κομμάτων και εδώ να παρουσιαστεί μια τελική πρόταση προϊόν της νόμης όλων. Αφού το Σύνταγμα επιβάλλει 4/5 και καλώς κάνει και τα επιβάλλει. Και για πολλά κόμματα και για λίγα και για μεσαία σε αριθμό. Προτείνουμε τον κύριο Κιάο για αντιπρόεδρο. Και δεν προτείνουμε και δεν συμφωνούμε με τον κύριο Μουλόπουλο. Μάλιστα, η αντίθεσή μας είναι πάρα πολύ έντονη και σαφής για τον εξής λόγο. Σας είχα πει σε μία από τις επικοινωνίες μας για τον καθορισμό συνεδριάσεων και τα λοιπά, ειδικά όταν μετά την απόφαση του ΣΤΕ δεν ξέραμε τι θα κάνουμε, ότι ο κύριος Μωρόνης, καλώς, το είπα και πριν στην τοποθέτησή μου, αρκεί να μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Η εκδοχή, συνάδελφοι, κατ' ουσίαν προεδρία να ασκεί ο κύριος Μουλόπουλος, δεν είναι ευχάριστη. Και δεν είναι ευχάριστη γιατί ο κύριος Μουλόπουλος έχει μια συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη πολιτική πορεία που δεν απαγορεύει σε καμία περίπτωση από το να είναι μέλος μιας συλλογικότητας, σε καμία περίπτωση, αλλά όχι και να ηγείται της συλλογικότητας αυτής. Γι' αυτό σας ζητώ, αντί του κυρίου Μουλόπουλου, να προτείνετε τον κύριο Κιάο για αντιπρόεδρο. Αυτή τη συζήτηση έπρεπε να την έχουμε κάνει διαβουλευόμενη και εδώ να έρθει η τελική μας πρόταση. Δυστυχώς επιλέξατε τη μέθοδο όλα αυτά να συζητούνται έτσι. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Μουλόπουλο, σε προσωπικό επίπεδο. Εάν κάτι από αυτά που λέω ίσως ακούγονται αιχμηρά για αυτόν, δεν είναι πέρα από την πολιτική τίποτα άλλο. Μόνο πολιτικά επιχειρήματα έχω. Σας καλώ να αλλάξετε την πρότασή σας. Κύριε Δανέλη, μπορείτε να μου πείτε, επειδή είχατε θέσει το ίδιο ζήτημα επ' αυτής της πρότασης, εάν έχετε, αν συνηγορείτε, για να γνωρίζουμε. Ναι. Μάλιστα. Και ο κύριος Λυκούδης, όχι, θέλω να ακούσω ευθέως ότι διαβουλευόμαστε. Διαβούλευση κάνουμε εδώ, δεν κάνουμε. Δεν έχουμε αντίρρηση ο κύριος Μουλόπουλος να είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Θεωρούμε όμως ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο αντιπρόεδρος. Γι' αυτόν τον λόγο. Εμείς είπαμε ότι μπορεί ο κύριος Ζανεντάκος να έκανε για αυτή τη θέση. Αλλά ο κύριος Κιάος επίσης είναι αποδεκτός. Κύριος Λυκούδης, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ ότι την αντιπροεδρία την έχει ο κύριος Νίκος Κιάος. Είμαι σύμφωνος και νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας συνένεσης. Ναι, κύριε Κρεμαστινά. Είδατε ότι πώς ανέλησα το τοπίο όπως το βλέπω τουλάχιστον εγώ. Τώρα βλέπω αυτή τη στιγμή ότι διακινδυνεύει αυτή η όλη η ιστορία, η ενότητα, για το αν θα γίνει ο κύριος Κιάος αντιπρόεδρος ή ο κύριος Μουλόπουλος. Νομίζω ότι εάν όλη η αντιπολίτευση πλην της αξιωματικής, από ό,τι βλέπω, είναι έτοιμη να στηρίξει, νομίζω ότι πρέπει αυτό το πράγμα να επιληθεί. Προφανώς θα ληφθεί υπόψη, διαβούλευση κάνουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, να περάσουμε σε αυτή την αλλαγή. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα προς Θεού. Ούτε οι κύριοι και οι κυρίες είναι στη διάθεσή μας. Και είναι προς τιμή τους ότι έχουν τεθεί στη διάθεσή μας. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι στην πρόταση για τη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου προτείνεται ο κύριος Ροδόλφος Μωρόνης, για τη θέση του Αντιπροέδρου ο κύριος Νικόλαος Κιάος και για τη θέση του Μέλους ο κύριος Βασίλειος Μουλόπουλος μαζί με τις άλλες κυρίες και τους κυρίους. Παρακαλώ να περάσουμε στην ψηφοφορία.
Βούτσις με έχουν πρώτο και αισθάνομαι άσχημα που λέω πρώτο στον. Ναι, ναι, δηλώ και γράμμα. Λοιπόν, ο κύριος Μημαράκης, ο πρόεδρος. Παρόν. Ο κύριος Κουράκης. Συμφωνώ. Ο κύριος Βαρεμένος. Ναι. Κυρία Χριστοδουλοπούλου. Ναι. Ο κύριος Κακλαμάνης. Ο κύριος Κρεμαστινός. Κύριε Πρόεδρε, με βάση στο όσα... μικρόφωνο, παρόν. Με βάση όσα εκτενώς εξέθεσα, αντιλαμβάνεστε και την συνένεση που εζήτησα και παρέσχε η κυβέρνηση. Ναι. Ο κύριος Λαμπρούλης. Έλα, σε έχουμε ταλαιπωρήσει γι' αυτό. Έλεγα, κύριε Λαμπρούλη. Οπότε θα σας πάρω 10 δευτερόλεπτα. Όσο θέλετε. Εμείς θα ψηφίσουμε παρόν. Νομίζω είναι γνωστή η θέση μας και από την πρώτη συνεδρίαση σήμερα. Το πρώτο μέρος, μάλλον, της συνεδρίασής μας. Παρόν η ψήφος δεν έχει να κάνει με τα ονόματα, με τους προτινόμενους εν προκειμένου. Βεβαίως. Αλλά έχει να κάνει με τις ανεξάρτητες θέσεις και την πάγια Μάλιστα. θέση που έχουμε περί αυτών. Ο κύριος Λυκούδης. Κύριος Λυκούδης. Ναι. Ο κύριος Μαντάς. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Δένδιας. Παρόν. Ο κύριος Παπάς είναι απόν, έτσι. Αλλά είναι στο όχι. Ο κύριος Παπάς έχει τοποθετηθεί. Και δεν είχε πει όχι. Είχε πει παρόν. Είχε πει παρόν σε εκείνη την πρόταση και ως εκ τούτου... Ναι, το γνωρίζουμε. Τώρα είναι απόν. Ο κύριος Λοβέρδος. Ναι, Πρόεδρε. Ο κύριος Παφίλης είναι στην θέση του παρόν. Έτσι την είχε αναλύσει. Ο κύριος Δανέλης. Ναι. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Ναι. Ο κύριος Γεωργιάδης. Επί της διαδικασίας εμείς διαφωνούμε, γι' αυτό το λόγο λέμε όχι και όχι επί των προσώπων, έτσι, όπως εξήγησα προηγουμένως. Όχι. Ο κύριος Γαβρόγλου. Ναι. Κύριος Δουζίνας. Για τρίτη φορά καλούμαστε να εξασκήσουμε τη συνταγματική μας υποχρέωση και με αυτή την έννοια ψηφίζω ναι. Το τρίτη που πηγαίνει, πέμπτη δεν είναι. Α, τα έχω κι εγώ λίγο. Ο κύριος Μπαλαούρας. Ναι. Κύριος Μανιός. Ναι. Κύριος Συρίγος. Ναι. Κύριος Συρίγος, τι λέει. Ναι, ναι. Κυρία Καφαντάρη. Ναι. Ο πρόεδρος, ο κύριος Τραγάκης. Παρόν. Παρόν. Παρακαλώ, βγάλετε το αποτέλεσμα. Ένα όχι, έξι παρόν. Λοιπόν, τι, το σκεφτόμαστε κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, μη σηκώνεστε. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι ναι 16, ένα όχι, έξι παρόν και ένας απόν, έτσι, ο κύριος Πρόεδρε. Άρα, τεκμέρεται ότι η διάσκεψη των Προέδρων δεν έκανε δεκτή την εισήγηση του Προέδρου της Βουλής, διότι το 16 δεν είναι τα 4 πέμπτα του 24, ή κάνω λάθος. Έτσι. Ναι, θα πρέπει να γίνουμε 19, δηλαδή μια άλλη φορά. Αλλά επειδή η καιρή ούμενε τι, εδώ είμαστε,